Τη βλέπετε και αυτή πως την κρατά, όπως και την άλλη. Αν θέλουμε να τους δώσουμε νερό, τους στάζουμε συνήθως νερό στα ρουθουνάκια που είναι εδώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε το στόμα, αν αρχίσει να κυλήσει νερό από τα ρουθούνια, το καταπίνει και είναι μια χαρά. Για κάνουμε άκρη τώρα να φύγει. Τη βλέπετε όλοι? Ναι. Ωραία. Για να δω, εσύ θα πας καλύτερα. Πιο καλή είναι αυτή. Αυτή είναι πιο καλή. Λοιπόν, μια ωραία γυρακή. Να λίγο λίγο. Λοιπόν, τη βλέπουμε όλη αυτή. Έλα, κοπέλο μου. Μάλλον αυτό και αγόρι το κόβω. Τα αρσενικά στην κερακή είναι και στα αρπακτικά είναι πιο μικρό. Τραβάτε. Και αυτή έχει ωραίο πέταλμα. Η πρώτη ήταν πιο μικρή. Αυτή είναι πιο αντιδραστική. Αυτή θα είναι με καλαμάτα. Αυτή είναι δεξιά. Αυτή είναι δεξιά. Θα είναι με καλαμάτα. Και να και η τελευταία. Τελικά όλες είναι αριστερές, αυτές θα βαθούν καλαματιανή. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι η αναγνώριση. Γιατί για να πάρει κανείς σωστές οδηγίες πρέπει να μπορεί να το αναγνωρίσει ένα ζώο. Να πει δηλαδή βρήκα ένα αρπακτικό ή βρήκα ένα αεροδιό. Θα μου πείτε τώρα πώς θα τα αναγνωρίσει κανείς. Υπάρχουν οδηγοί αναγνώρισης, βιβλία δηλαδή που λένε τα πουλιά, αυτό βέβαια είναι πιο εξειδικευμένα, ή μπορεί με το ίντερνετ που είναι πολύ εύκολο πια. Η αναγνώριση είναι πολύ σημαντική λοιπόν για την ακινητοποίηση, γιατί από ένα αεροδιό που έχει μυτερό ράμφος κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει με το ράμφος, ενώ από ένα αρπακτικό όπως είδατε αυτά που κρατούσαμε, κινδυνεύουμε από τα πόδια πιο πολύ, οπότε κρατάμε τα πόδια κινητοποιημένα. Το ράμφος δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Για πάμε πίσω. Εδώ πέρα είναι μια γερακίνα, ένα αεροδιό, ένα άλλο πουλί, ένα τσαλαπετινό. Προσπαθούμε να το στριμώξουμε και άμα βρούμε κάποιο πίσω, κάποιο ξέρω εγώ, τοίχο ή κάτι να μπορούμε να το οδηγήσουμε εκεί, γιατί να μην χρειαζόμαστε πολλά άτομα και παίρνουμε πανί. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πολύ βολικό. Παίρνουμε ένα πανί, του κόβουμε το πανί, τι κάνει. Κόβει πρώτα το δικό μας σχήμα, το οποίο είναι πολύ τρομακτικό για τα ζώα, ο άνθρωπος, ενώ το πανί το διασπάθω το σχήμα και δεύτερο μας δίνει τη δυνατότητα να το καπακώσουμε έτσι. Λοιπόν, πιάνουμε πανί που είναι ένα σακάκι, να είναι κάτι και το παγιδεύουμε έτσι. Όταν το πιάσουμε με το πανί, ας πούμε, έτσι, μπορούμε να το κρατήσουμε, να το τυλίξουμε με το πανί, ώστε να κινητοποιούμε τα πόδια μακριά από μας, να εμποδίζουμε τα φτερά να φτεροκοπάνε, γιατί θέλει μια εμπειρία να μην σου φύγει από το χέρι. Εγώ τώρα το κρατούσα, ξέρω να το κρατάω, αλλά άμα δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάνει έτσι το φτερό και το τραυματισμένο φτερό να χτυπήσει και να σπάσει χειρότερα. Επίσης δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ, τα κρατάμε πάντα τα πουλιά, τα αρπακτικά και τους αεροδιούς κυρίως, τα άλλα, ναι, εδώ, δηλαδή κάτω από τη μέση, για να μην είναι κοντά στα μάτια μας. Μην μας φύγει κανένα ράμφος, κανένα πόδι και μας αρπάξει στο πρόσωπο και, ή στο πρόσωπο του διπλανού, ο οποίος μας βοηθάει. Δηλαδή εμείς το λέμε πάντα στους εθελοντές, στο γραφείο, τα πουλιά από τη μέση και κάτω τα κρατάς. Εδώ. Και βεβαίως μπορούμε και είναι χρήσιμο άμα κάνουμε, αν θέλουμε, ας πούμε, είναι ένα πουλάκι, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, είναι στο σπίτι μας μέσα ή κάπου έξω. Είναι χρήσιμες οι απόχες. Μια φτηνή απόχη που μπορεί να βρει κανείς από κάποιο που πουλάει ψαράδικο, ξέρω εγώ, ή παιχνίδια για παιδάκια, με την απόχη σου δίνει τη δυνατότητα να το παγιδεύσεις. Εάν είναι κάτι το οποίο έχει πολύ άγρια νύχια ή φοβόμαστε, αυτό ισχύει και για άλλα ζώα, μπορούμε να έχουμε και χοντρά γάντια. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κλουβί. Δεν βάζουμε ποτέ ένα ζώο στο κλουβί, ένα πουλί στο κλουβί. Αν και είναι πάρα πολλοί, όλοι λένε το πουλάκι το έβαλα σε ένα κλουβάκι, γιατί έχουμε αυτό το στερεότυπο, το πουλί στο κλουβί. Το κλουβί είναι πολύ ακατάλληλο, ειδικά για ένα άγριο πουλί που τώρα το βρήκαμε, γιατί βλέπει, που σημαίνει ότι έχει τρομερό στρες, θα πω αμέσως για το στρες, νιώθει εκτεθειμένο από όλες τις μεριές, ότι δεν μπορεί να κρυφτεί, και επίσης μπορεί χτυπώντας τα φτερά του, προσπαθώντας να μας αποφύγει, να χτυπήσει και να κάνει χειρότερα τα φτερά του, το ράμφος του κτλ. Γι' αυτό το λόγο, όπως είδατε εδώ, είχαμε κουτιά. Έτσι, τα κουτιά αυτά με τρύπες έχουν μέσα λουρίδες από εφημερίδα. Είναι πολύ εύκολο να σκίσεις λουρίδες μια εφημερίδα, να την κάνεις κομμάτια, γιατί έτσι είναι πιο μαλακό, πιο απορροφητικό. Και το κουτί αυτό αποκλείει οπτικά το ζώο από μας και είναι και μαλακό, δεν μπορεί να χτυπήσει, γιατί πολύ σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Βλέπετε πως είναι μέσα με λουρίδες, εφημερίδα και... Ναι, εντάξει, με λουρίδες από εφημερίδα
Έτσι, για, το βάζουμε μέσα εδώ, άμα θέλουμε να είμαστε πολλοί. Μπορούμε να βάλουμε μια πετσέτα επίσης, άμα θέλουμε να χαλαλίσουμε μια πετσέτα μας. Η πετσέτα είναι πολύ καλό πράγμα. Γενικά θέλουμε να είναι και λίγο αντιολισθητικό το πάτωμα, να μην γλιστράει το ζώο μέσα. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρουμε σε σχέση με τα άγρια ζώα όλα, είναι ότι ενώ το κατοικίδιό μας νιώθει πολύ άνετα όταν είναι μαζί μας και νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και θέλει να μας βλέπει, το άγριο ζώο δεν θέλει να μας δει στα μάτια του. Είμαστε πηγή άγχους και το άγχος είναι πηγή, ας πούμε, πτώσης του ανασωπητικού και χειροτέρευσης όλων των προβλημάτων που μπορεί να έχει ένα ζώο. Άρα λοιπόν αποκλείουμε το ζώο οπτικά και ηχητικά από εμάς. Δεν το έχουμε κοντά σε σκύλο που γαυγίζει, σε παιδάκι που κλαίει, σε ραδιόφωνο. Δεν ουρλιάζουμε, δεν γελάμε, δεν βάζουμε φώτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ταΐζουμε και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί μπορεί προσπαθώντας να ταΐσουμε οπωσδήποτε κάτι, να του δημιουργήσουμε φοβερό στρες και να πεθάνει. Και άλλωστε τα ζώα δεν χρειάζονται να φάνε όταν είναι τραυματισμένα. Έτσι, το φαΐ μπορεί να είναι πηγή στρες μεγάλη. Αυτό που κάνουμε ότι δίνουμε νεράκι. Είδατε πριν, σας έδειξα στη γερακίνα από το ρουθούνι εδώ, πως τάζουμε λίγο νεράκι στη μύτη της. Εδώ. Και στο γιόνι αυτό, ένα μικρό γιονάκι εδώ. Στάζουμε νεράκι στα ρουθούνια και το ακόμα καλύτερο είναι να έχουμε αλμόρα. Αν έχουμε στο φαρμακείο μας αλμόρα που είναι για τα αφυδατωμένα παιδάκια, για τους αθλητές κτλ, είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά και το νεράκι είναι μια χαρά. Στάζουμε λοιπόν λίγο νεράκι στη μύτη. Και από εκεί και πέρα θα σας πω, αυτό είναι για τις χελώνες πιο πολύ, θα σας πω τώρα δύο κουβέντες άλλες. Τι κάνουμε, το καλοκαίρι κρατάμε το ζώο σε ένα δροσερό χώρο, το χειμώνα βάζουμε το ζώο, άμα είναι κρύο, του βάζουμε δίπλα σε ένα θερματικό σώμα, γιατί έχει θέμα με την υποθερμία. Γενικώς, αν χρειαστεί να ταΐσουμε κάτι, έχουμε ένα μωρό πουλάκι για παράδειγμα, δεν ταΐζουμε ποτέ τίποτα όταν είναι κρύο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι όλα τα πουλιά έχουν κανονική θερμοκρασία πάνω από 38 βαθμούς και τα πιο πολλά από τα θηλαστικά. Όποιος έχει σκύλους ξέρει ότι έχουν πιο υψηλή θερμοκρασία και οι γάτες. Οπότε ένα ζώο για να το ταΐσουμε, για να κάνουμε οτιδήποτε, ακόμα και για να του δέσουμε το φτερό εμείς, το κρατάμε στο χέρι, το πιάνουμε να δούμε να είναι πιο ζεστό από το χέρι μας. Άμα είναι πιο κρύο, το ανεβάζουμε πρώτα τη θερμοκρασία και μετά κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί η υποθερμία είναι ένα δείγμα άγχους και επίσης αν το ταΐσουμε και είναι υποθερμικό, χρησιμοποιεί την τελευταία του θερμοκρασία για να χωνέψει το φαΐ και μπορεί να πεθάνει από αυτό. Γενικά δηλαδή πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι άμα έχουμε ένα άγριο ζώο, και όχι μόνο ένα άγριο πουλί, οποιοδήποτε ζώο, να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πλάσμα το οποίο εμάς μας θεωρεί εχθρό. Μπορεί σιγά σιγά να του κατεβάσουμε το άγχος βλέποντας το ζώο, νιώθοντας ότι δεν κινδυνεύει, αλλά δεν θα μας συνηθίσει ποτέ και έτσι δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το παίρνουμε αγκαλίτσα, το ζουπάμε, το δείχνουμε σε κόσμο. Το πιο βασικό είναι το βάζουμε σε ένα χαρτόκουτο, σε ήσυχο μέρος. Παίρνουμε την άνοιμα, εμάς μας βλέπει κανείς πάντα, μας βρίσκει κανείς πάντα. Εδώ γι' αυτό χαμήλωσα το τηλέφωνο, χτυπάει συνέχεια. Αυτό είναι το τηλέφωνό μας, που μπορείτε βέβαια να το βρείτε στο ίντερνετ και παντού και το έχουν και τα δασαρχεία και όλοι. Και δίνουμε τις οδηγίες. Τώρα να σας πω κάτι ειδικά για τις χελώνες, γιατί βρίσκουν πολύ συχνά χελώνες οι άνθρωποι στον δρόμο. Μπορεί να βρείτε μια χελώνα χτυπημένη από αυτοκίνητο και να είναι έτσι, κοιτάξτε μία πόσο σπασμένη είναι. Η διπλανή εδώ ήταν μια χελώνα που τις είχαν δέσει το πόδι με τέτοιο, με καλώδιο. Είναι μια περίπτωση. Είχα αυτή τη διαφάνεια και την τυπώσαμε όλοι μαζί. Αν βρούμε μια χελώνα χτυπημένη στον δρόμο, τη βάζουμε σε ένα χαρτόκουδο, αλλά κάνουμε, προσπαθούμε να τις καλύψουμε οπωσδήποτε το τραύμα με πανί, γάζα, ό,τι βρούμε και να το καλύψουμε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πάνε μύγες απάνω και να γεμίσει το ζώο σκουλίκια μέσα σε δύο μέρες. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στη χελώνα είναι ότι καλύπτουμε. Μπορεί με ένα πανί και χαρτοτενία να έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Δεν χρειάζεται να έχει ιατρικά υλικά. Καλύπτουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, του δίνουμε νεράκι όπως ακριβώς και στα πουλιά. Τα πουλιά και τα αρπετά, ξέρετε, είναι πολύ κοινά στη φυσιολογία σε πολλά πράγματα. Δηλαδή στάζοντας από το ρουθουνάκι εδώ νερό, ή μπορεί να ανοίξουμε τη βρύση, εμείς αυτό κάνουμε καμιά φορά, ανοίγουμε τη βρύση να στάζει πάρα πολύ λίγο και αφήνουμε να πέσει πάνω εδώ και πίνει νεράκι η χελώνα ή ένας άλλος τρόπος να δώσει νερό στη χελώνα. Και βλέπετε εδώ είναι δύο χελώνες που έχουν και τα νούμερα της αγωγής από την άνοιμα φωτογραφία. Είναι να βάλεις μια λεκανίτσα με ένα δάχτυλο νερό και να την αφήσεις μέσα. 99 φορές σε 100 αυτή πίνει όσο θέλει και μετά σταματάει. Έτσι λοιπόν μπορείτε να φροντίσετε μια χελώνα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι λοιπόν, στην Αθήνα, για να το καταλάβετε, κάθε μέρα έχουμε 2-3 τηλέφωνα για φίδια μέσα στην πόλη. Οπότε πόσο μάλλον στη Σπάρτη μέσα στην πόλη, θα γιατί να μην έχει φίδια. Θα μου πείτε και τι κάνει ένα φίδι στην πόλη και δεν πάει στα βουνά. Ένα πράγμα που εμείς λέμε πάντα είναι ότι η άγρια ζωή δεν πάει στα βουνά, η άγρια ζωή είναι δίπλα μας. Και ήταν εδώ πριν από εμάς και όταν φτιάχνουμε την πόλη και όσο την επεκτείνουμε, την περικλείουμε μέσα στον αστικό ιστό την άγρια ζωή. Στην Αθήνα, ας πούμε, σε παλιά σπίτια, ακόμα και στην Πατησίων,
και στην Καλυθέα που είμαστε εμείς και ακόμα και στην Κλαθμόνος έχουμε βρει φίδι. Γιατί στα παλιά σπίτια, στα υπόγεια, στις αυλές, έχει φίδια τα οποία τρώνε ποντίκια. Και είναι και πολλά χρόνια εκεί, γιατί άμα δεις ένα μεγάλο φίδι, βρεις ένα φίδι δηλαδή που είναι 1,5 μέτρο, σημαίνει ότι αυτό, επειδή δεν μετακινούνται τα φίδια σαν τα πουλιά να πάνε να αλλάζουν περιοχές, σημαίνει ότι μπορεί να ήταν εκεί 10 χρόνια και το είδες τυχαία. Τόσο καιρό είσαι δίπλα του, δεν το πήρες είδηση, γιατί δεν κινδυνεύεις από αυτό. Η ιστορία με το φόβο για τα φίδια είναι μια πολύ αρχαία ιστορία, η οποία αυτά λέγαμε με τον Παρασκευά χθες. Μπορεί να είναι κληρονομημένη αυτή η φοβία, αλλά σήμερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα. Ίσως παλιά, όταν ζούσε ο άνθρωπος ή όταν ήταν στην Αφρική, ας πούμε, οι πρώτοι άνθρωποι, δεν ξέρω τι φίδια είχε η Ευρώπη, να υπήρχε όντως ο κίνδυνος. Στην Ευρώπη τώρα τα μόνα φίδια που έχουν δηλητήρια είναι οι οχές. Η οχιά είναι πολύ εύκολο να την αναγνωρίσεις. Καταρχάς δεν γίνεται ποτέ μεγάλη, αν δεν είναι τόση. Οπότε, άμα ακούς κάποιον να βλέπει ένα φίδι 2 μέτρα, είσαι σίγουρος ότι είναι τελείως ακίνδυνο. Δηλαδή, σε ανθρώπους που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε είναι ένα φίδι, μα είναι τεράστιο, είναι 2 μέτρα. Λέμε, α, εντάξει, είναι ακίνδυνο. Γιατί αν ήταν μικρό, θα το συζητούσαμε. Και αρχίζει η συζήτηση. Μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλο όμως. Μην κόψε κάτι, μήπως δεν ήταν, προκειμένου να πάμε να τη σώσουμε. Τα μεγάλα φίδια, οι λαφιάτες, οι σαπίτες, οι δεντρογαλιές, όλα αυτά δεν έχουν δηλητήριο πρώτον. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμα για τον άνθρωπο και με τη στενή οφειλμιστική έννοια, γιατί τρώνε ποντίκια απίστευτα πολλά. Και οι οχές έχουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά δεν να τις πιάσεις. Δεν να τις πιάσεις, γιατί θα σε τσιμπήσουν και αν είσαι, μπορεί να, από το να πεθάνεις μέχρι να μην πάθεις και τίποτα. Αλλά σίγουρα, βλέποντας μια στατιστική που βλέπαμε τώρα τελευταία, οι θάνατοι, ας πούμε, στην Ελλάδα από ατυχήματα, από ζώα, από φίδια είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι τα τελευταία από το 2000 μέχρι το 2016, ήταν 4, ενώ από τσιμπήματα σφίγγας και κουνουπιών ήταν πάνω από 35. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο σχετικά είναι αυτά, ενώ άμα βλέπουμε ένα κουνούπι δεν παθαίνουμε ιστερία, άμα δούμε φίδι παθαίνουμε ιστερία. Λοιπόν, γιατί σας τα λέω αυτά, γιατί είναι κρίμα, δηλαδή μου έδωσε το ερέτημα ο Παρασκευάς, είναι κρίμα που με το που θα βρεθεί κάπου ένα φίδι, πέφτει ένας πανικός, διάφοροι αγιόργηδες καβαλάριδες παίρνουν ένα ξύλο και το σκοτώνουν και νιώθουν πολύ σπουδαίοι και ήρωες και γράφει, ας πούμε, έβλεπα ήρωας πυροσβέστη στα Τρίκαλα, σκότωσε, το είδα προχθές, ένα τεράστιο φίδι και το είχε έτσι το έρμο, το οποίο δεν μπορεί να προστατευτεί με τίποτα. Κάθε εκεί το βαράς, το σκοτώνεις και μετά είσαι και πολύ μάγκας που σκότωσε ένα αθώο πράγμα, εντάξει. Λοιπόν, δεν λέω να τα πιάνετε γιατί δεν χρειάζεται να χτίσετε αυτή την εξοικείωση, αλλά τουλάχιστον μην τα φοβάστε και μην τα σκοτώνετε. Αυτό ήθελα να σας πω για τα φίδια. Και στη Σπάρτη σίγουρα έχει φίδια και μέσα στην πόλη, γιατί η εξοχή είναι δίπλα εδώ. Γιατί να μην έχει. Άλλη ερώτηση. Όχι. Οι δεντρογαλιές δηλαδή δεν τα κόνουν. Όχι, η δεντρογαλιά, άμα την πιάσει, όπως αν πιάσει ένα γατάκι που είναι άγριο, θα γυρίσει να σου την κάνει, θα σου κόψει μια δαγκανιά. Με τα δοντάκια της. Έχει κάτι πολύ μικρά δοντάκια σαν δελονίτσες. Δεν έχει δηλητήριο όμως. Δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Όχι, εκτός αν μολυνθεί, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και μια γάτα να σε γρατζουνίσει, μπορεί να πάθεις μόλις. Είναι θέμα. Αλλά δεν έχει δηλητήριο. Η τετρογαλιά, η σαΐτα που λένε όλοι ότι είναι φοβερά, φαρμακερό και σου ορμάει και σου φτύνει στα μάτια. Παιδιά, δεν έχει καθόλου δηλητήριο τα κομμύρα. Είναι ένα άκακο πλάσμα και είναι και πολύ ωραίο. Αλλά άμα σου έχει χωθεί μες στο κεφάλι σου, γιατί ο παππού σου και ο προπάπου σου και πάει πίσω αυτό έλεγε ότι η σαΐτα σου φτύνει στα μάτια δηλητήριο, δεν στο ξεκολλάει κανείς με τίποτα. Όταν δούμε όμως ένα φίδι, πώς θα ξεχωρίσουμε ότι είναι οχιά? Η οχιά είναι πολύ εύκολο να την ξεχωρίσει. Πρώτον, δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι μέχρι τόση. Λέμε και τις οχιές που έχει στην Πελοπόννησο, γιατί υπάρχει ένα άλλο είδος οχιά που είναι στη Μήλο και άλλο ένα είδος οχιάς που είναι στην Κύπρο και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα, αυτή που είναι στην Πελοπόννησο, που είναι μία, η βίπερα αμόντιτες, δηλαδή η κερασφόρος έχυγνα στα πιο παλιά, ας πούμε, είναι γιατί έχει ένα κερατάκι εδώ στη μύτη. Το κερατάκι μπορεί να το δεις γιατί είναι μικρό, αλλά είναι τόση το πολύ. Και έχει, είναι χοντρό φίδι σχετικά, δεν είναι ποτέ λεπτό και κομψό, είναι λίγο χοντρουλή, με λεπτή ουρά. Δηλαδή είναι χοντρό και η ουρά καταλήγει. Μπορεί στο ίντερνετ να βρείτε πολλές φωτογραφίες και έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ζιγ-ζακ συνεχόμενο, μη διακοπτόμενο δηλαδή, από το κεφάλι μέχρι πίσω την ουρά. Σαν το έχεις πάρει ένα μαρκαδόρο και να έχεις κάνει αυτό το πράγμα. Η αρσενικιά είναι μαύρη και η θηλυκιά είναι καφέ. Πολλοί λοιπόν λένε την αρσενικιά ότι είναι ο αστρίτης που είναι δεν ξέρω τι άλλο είδος τη λένε, που είναι πιο φαρμακερό και το άλλο το λένε όχι, δεν ισχύουν αυτά. Οι άνθρωποι από το φόβο τους για τα φίδια λένε ό,τι θέλεις. Όταν λέτε μαύρη, ολόμαυρη. Όχι, είναι γκρίζο με μαύρο. Έχει είναι και μαύρο αυτό, το σχέδιο. Το χαρακτηριστικό. Ναι. Υπάρχουν κάποια άλλα φίδια, ας πούμε, οι λαφιάτες ή τα αγιόφιδα που λένε κάτι άλλα, τα οποία έχουν και αυτά σχεδιάκια, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι συνεχόμενα, δεν είναι ζιγζάκ, είναι τετραγωνάκια, τα οποία είναι μη διακοπτόμενα. Τα αγιόφιδα, ας πούμε, είναι αυτά που λένε τα φιδάκια της Παναγίας.
που βγαίνουν στην Κεφαλονιά και τα πιάνουν όλοι και λένε θαύμα, θαύμα, τι θαύμα. Μα όποτε το πιάσει αυτό, πάλι θαύμα είναι, δεν σε δαγκώνει. Δεν έχει κάτι να σε δαγκώσει. Την οχιά για να σε δαγκώσει πρέπει να την πιάσει. Την οχιά για να σε δαγκώσει καταρχήν πρέπει να την πιάσει. Η οχιά πρέπει να απειληθεί. Εσένα δεν έχει κανένα λόγο να σε δαγκώσει γιατί δεν σε τρώει. Μπορεί να φάει ένα ποντίκι. Αλλά αν την πατήσει ή αν βάλει το χέρι σου. Και υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που έχουν να κάνουν και με άλλα και με του σκορπιού. Ότι δεν περπατά, α πούμε, να πάω τώρα να περπατήσω σε αυτά τα χόρτα με σανδάλια, δεν περπατάω. Προσέχω να μην περπατάω. Φορά παπούτσια κλειστά. Και παντελόνι μακρύ. Αυτό το ξέρουμε. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να συμβιώνει με τη φύση. Δεν μπορεί να πάντα να λέει ότι η φύση είναι εχθρός και πρέπει να την εξαφανίσουμε για να νιώσουμε εμείς άνετα. Η μείωση της βιοπικιλότητας που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 50 χρόνια δεν είχε παρατηρηθεί τα τελευταία 1000. Οπότε πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει τίποτα αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Εσείς εδώ έχετε την τύχη να έχετε τα ίδια από εδώ, τον Πάρνο από εδώ, έχετε φοβερή φύση. Φοβερή φύση, φοβερή βιοπικιλότητα των νευρώτα. Σχετικά με τα γερακίνες που απελευθερώσατε, τελευταία βλέπουμε ότι έχουν ψιλοεξαφανιστεί, ενώ υπάρχουν πολλές γερακίνες, πιάνει ζέστη, είναι κάτι... Κοίτα να δεις, οι γερακίνες είναι καταρχάς ένα σκληρό πουλί που αν αντέξει κάτι θα είναι γερακίνες και κάτι αν τα βραχοκυρκίνες, κάτι τα κυρκινέζια που λένε. Αυτά είναι πουλιά προσαρμοστικά, είναι καταρχάς, θέλω να πω ότι δεν είναι μεταναστευτικά, είναι πουλιά που ζουν μόνιμα. Σε ένα τόπο εδώ, ας πούμε, δεν θα φύγουν να πάνε Αφρική και να έρθουν. Ενώ, ας πούμε, ένας φιδαετός θα πάει Αφρική το χειμώνα και θα έρθει το καλοκαίρι. Γιατί ακολουθούν την τροφή τους τα πουλιά. Δεν έχει φίδια το χειμώνα, γι' αυτό θα πάει στην Αφρική και θα έρθει. Το χελιδόνι πάει στην Αφρική γιατί δεν έχει έντομα το χειμώνα, θα έρθει. Η γερακίνα που τρώει ποντικούς δεν έχει λόγο να φύγει από εδώ. Και το βραχοκυρκίνεζο που τρώει έτσι μικρά τροφή. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα είδος που μένει εδώ. Βλέπουμε πολλές τέτοια εποχή, γιατί τώρα αρχίζουν και φτερώνουν τα μικρά τους και τα καλοκαίρι βλέπουμε πιο πολλές, γιατί βγαίνουν οι οικογένειες, μπορεί να έχει 4 μικρά. Στο τέλος του καλοκαιριού δεν έχουν επιβιώσει και τα 4, άντε να έχει επιβιώσει το 1 ή και τα 2. Και σκορπίζονται και παίρνουν το καθένα, βρίσκει ένα χώρο. Οπότε κάποια στιγμή λένε οι άνθρωποι, πω, έχουμε πολλά γεράκια τώρα. Ή ήρθαν οι οικολόγοι και αφήσανε γεράκια, μπορεί να ακούσει. Δεν είναι, είναι η εποχή. Το χειμώνα. Είναι okay. Άλλη κατάσταση. Το χειμώνα έρχονται στην Ελλάδα πουλιά από λίγο πιο βόρεια, αλλά τα μικρά, ό,τι έχει να επιζήσει, έχει επιζήσει, τα άλλα έχουν πεθάνει. Εμείς κάνουμε μια στατιστική με τις περιπτώσεις που μας έρχεται. Τις περιπτώσεις οι οποίες μας φέρνουν ζώα τραυματισμένα ή ζώα που έχουν ανάγκη. Στη στατιστική αυτή, η κεφαλή των αιτιών είναι τα τροχαία. Τα τροχαία είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτωσης άγριων ζώων στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, όπου έχουν γίνει τέτοιες έρευνες. Έχουμε πρόβλημα με τα καλώδια, ηλεκτροπληξίες και τραυματισμοί σε καλώδια της ΔΕΗ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο σε έκταση εναέριο δίκτυο καλωδίων σε όλη την Ευρώπη. Είναι περίπου το 90% των καλωδίων είναι εναέριο, ενώ σε άλλες χώρες είναι υπογειοποιημένο σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει διάφορες αιτίες, κυρίως στην οικονομικά, αλλά έχει να κάνει και με τη διαμόρφωση, πώς είναι το ανάγλυφο της χώρας, που σημαίνει ότι έχουμε 250.000 χιλιόμετρα καλώδια μεταφοράς ρεύματος, είναι όλη η χώρα παγιδευμένη σχεδόν. Το οποίο σημαίνει ότι ένα πουλί που δεν το βλέπει αυτό το πράγμα, ειδικά τη νύχτα μεγάλα νυχτόβια πουλιά, αλλά και τη μέρα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πάθει ηλεκτροπληξία. Έχουμε πάρα, ειδικά μπούφους μεγάλα νυχτόβια, έχουμε συνέχεια. Άρα λοιπόν έχουμε τροχέ, έχουμε καλώδια, έχουμε τζάμια, ειδικά στις μεγάλες πόλεις χτυπάνε στα τζάμια αυτά τα κτίρια τα τεράστια που αντανακλούν τον ουρανό μέσα και χτυπάνε τα πουλιά πάνω. Οι ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες, αυτό που το συζητάμε μάλιστα και χθες συμπτωματικά, οι ίδιοι οι ρότορες μπορεί να σκοτώσουν πουλιά και νυχτερίδες κλπ. Αλλά η μεγάλη ζημιά δεν την κάνει αυτό στην ανεμογεννήτρια, την κάνει το ότι καταλαμβάνεται μια απάτητη περιοχή η οποία ήταν ας πούμε χώρος φωλεοποίησης και τροφοληψίας και ηρεμίας ενός αετού για παράδειγμα, ξαφνικά γεμίζει δρόμους που γίνεται μπακλαβά στο βουνό, υπάρχει κίνηση, υπάρχει πρόσβαση, διευκολύνεται η πρόσβαση από κυνηγών μέχρι ξέρω εγώ μπριστών ας πούμε, δηλαδή μειώνεται ο ζωτικός χώρος που έχουν τα άγρια πλάσματα, γιατί συνήθως πού χωροθετούνται τα αιωλικά στην Ελλάδα, όχι δίπλα στην πόλη όπως στη Γερμανία, πάνω στα βουνά που μέχρι τώρα δεν πήγαινε μόνο μονοπάτι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις τώρα εδώ στη Λακωνία, προς τη Μάνη αρκετές και εμείς είμαστε και σε κάνα δύο προσφυγές μέσα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
Όχι τόσο για τον άμεσο φόνο που μπορεί να σκοτωθεί ένα μεγάλο, αλλά μπορεί να σκοτωθεί και από κάτι πια άλλη αιτία. Κυρίως για την κατάληψη του ζωτικού χώρου αυτού του πλάσματος. Και έχουμε και πυροβολημένα και ήθελα να πω όμως ότι τα πυροβολημένα είναι γύρω στο 8% από αυτά που παίρνουμε εμείς, που είναι συνήθως συντριπτική πλειοψηφία, είναι λαθροθυρία και αρπακτικά. Αλλά δεν είναι το όλοι λένε, α, είναι πυροβολημένο. Δεν είναι η κυνηγή η κακή. Είναι και αυτή είναι κακή, αλλά είμαστε όλοι κακοί. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όλοι έχουμε μια ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι τόσο απλό να πούμε ότι υπάρχει μια ομάδα κακών και όλοι οι άλλοι εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είμαστε ζωόφιλοι, ας πούμε. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι γιατί χρησιμοποιούμε τον πλανήτη και φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε ότι δραστηριότητες καθημερινές μας, το αυτοκίνητο, το ότι έχουμε ρεύμα στο σπίτι, το ότι έχουμε τζάμια κλπ. Μπορεί να αποτελούν παγίδες. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο νου μας όταν πρέπει να σκεφτούμε αν οφείλουμε με κάποιο τρόπο να παίξουμε ένα ρόλο στην προστασία αυτών των πλασμάτων. Μαρία, κάνει και επειδή είπες αυτό, ναι, σημαίνει μια διευκρίνηση, γιατί υπάρχει πάντα στην κοινή αντίληψη, ας πούμε, αυτό που σχηματοποιούμε οι οικολόγοι, ό,τι θέλετε βάλετε μέσα, στο συγκεκριμένο περίπτωση κυνηγή. Και ήδη η πραγματικότητα τρόπο, είναι, ναι, πολύ διαφορετική, γιατί οι επίσημες εταιρείες, η ορνιθολογική εταιρεία, η Άνιμα κτλ. Να τα πει καλύτερα η Μαρία. Μπροστά στο να απομονώσεις, γιατί αυτή είναι η ουσία, την αλητεία, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, που λέγεται λαθροθυρία, καταστατής καθενός. Ναι, έχουμε μια συνεργασία. Οι συνεργασίες, ας είναι τελείως διαφορετικές οι επιδιώξεις, είναι προφανές ότι ένας φιλόσοφος δεν μπορεί να είναι υπέρ του κυνηγιού ποτέ. Αυτό αλλά ισχύει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς να ξέρουμε το εξής, ότι όπως υπάρχουν. Η κυνηγή είναι μια ομάδα, μια ομαδοποίηση, ας πούμε, κάπου 200-300 χιλιάδες νόμιμοι στην Ελλάδα, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν από τελείως αλήτες μέσα μέχρι άνθρωποι που έχουν μια συνείδηση. Είναι σαν τον οδηγό. Υπάρχουν οδηγοί αλήτες που περνάνε με κόκκινα, κάνουν, ας πούμε, προσπεράσεις αυτά και μπορεί να σε σκοτώσουν, και άλλοι που είναι εντάξει. Εγώ τους λέω ελεύθερους σκοπευτές. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία με τους νόμιμους και αυτούς που τα επίσημα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λαθροθυρίας και επίσης, πέραν αυτού και για άλλο λόγο, αυτό που είπα πριν, ότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν οι κακοί και οι καλοί. Υπάρχουν καλά πράγματα και κακά πράγματα και μπορείς εκεί πέρα να παίξεις πάρα πολύ. Και δεν είμαστε εμείς καλοί. Γιατί και εμείς, ας πούμε, κάποιοι από εμάς μπορεί να χορτοφάγει, κάποιοι άλλοι όχι. Είναι πολύ εύκολο αυτοί που είναι χορτοφάγοι να πούνε όλους εμάς τους υπόλοιπους που τρώμε κρέας να μας πούνε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, κανίβαλοι. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και αν ας πούμε, βλέπεις ένα κυνηγό και φρικάρεις ένα χασάπι που σφάζει όλη μέρα αρνάκια, πώς τον βλέπεις? Είναι γειτονά σου, θα κάνεις παρέα μαζί του. Δεν θα κάνεις, θα του πεις ότι είναι αμαρτωλός. Μπορεί και να το πεις, αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Έχω δει ανθρώπους να κάνουν σκοποβολή σε πουλιά. Καλά, και σε. Ναι, μακριά. Και σε ταμπέλες, σε αυτοκίνητα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι καλό να μπούμε μέσα σε μια λογική ότι δεν κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους, αυτό που το πριν, αλλά ότι προσπαθούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε αυτά που κάνουμε, ένα αποτέλεσμα που να είναι θετικό για όλους. Το να υπάρχει ζωντανή φύση δεν είναι κάτι που είναι στη διακριτική μας ευχαίρεια, είναι ανάγκη μας. Αν δεν υπάρχει ζωντανή φύση, εμείς θα είμαστε δυστυχείς και όχι μόνο γιατί θα μας τρώνε τα ποντίκια, γιατί θα μας λείπει αυτή η ομορφιά. Και αν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, θα δούμε ότι δεν μπορούμε παρά να κάνουμε κάτι να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι η καλοσύνη μας, είναι δικιά μας ανάγκη. Δεν το κάνουμε επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Βγαίνουμε σε σχολεία, κυρίως δημοτικά, και η νηπιαγωγία είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που κάνουμε, βέβαια, εσείς εδώ είστε μέσα στη φύση, αλλά στην Αθήνα τα παιδιά δεν είναι. Τα πάμε λοιπόν σε κάποια άλση περιαστικά και κάνουμε εκεί παιχνίδια, τους μαθαίνουμε τα δέντρα, τα πουλιά. Μπορεί ένα παιδί να μάθει να βλέπει τη φύση ακόμα και στην εραντιά του δρόμου του μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή πώς αλλάζουν οι εποχές. Έχει λουλούδια, έχει αυτά, άλλα πουλάκια, έχει το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι. Εσείς έχετε την ευτυχία να έχετε πολύ φύση γύρω και κάνετε έτσι τσακ και μπορεί να έρθετε στον Ευρώτα, να πάτε από την άλλη. Τα γνωρίζουν, ναι, ειδικά στα χωριά. Ναι. Και τα ξέρουν και όλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στην αρχαία Σπάρτη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ήρθαμε εδώ στην αρχαία Σπάρτη μαζί με το Σύλλογο Άνιμα. Ο Σύλλογος αυτός είναι η προστασία των τραυματισμένων άγριων ζώων. Απελευθερώσαμε σήμερα 4 γερακίνες.
οι οποίες ήταν από τα δικά μας εδώ τα μέρη και φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Γανωτή, η οποία είναι μέλος από τα παλιά μέλη του Συλλόγου Άνιμα. Ενημέρωσε τον κόσμο όσοι είχαν έρθει για την προστασία και πώς μπορούμε να περιποιηθούμε ένα άγριο ζώο όταν το βρούμε τραυματισμένο. Ήταν έτσι πολύ ωφέλιμα όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, μερικοί δεν τα ξέραμε κιόλας. Έτσι τελειώνουμε σήμερα και ευχαριστούμε όλους που ήταν σε όλες μας τις εκδηλώσεις η παρουσία τους πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε. Όμως, εντάξει, υπάρχει μέσα στη φύση, λέω τώρα, ένα πράγμα. Όταν πέσει τρομερός παγετός, επίσης, ή άμα κάνει φοβερό κάψωμα και ξηρασία.